Εγκλήσεις του ρήματος Θεωρία Η οριστική, η υποτακτική και η προστακτική είναι οι εγκλήσεις του ρήματος. Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάτι είναι βέβαιο ή πραγματικό, τότε χρησιμοποιούμε την οριστική έγκληση. Η οριστική παίρνει άρνηση «δεν». Παραδείγματος χάριν, «περπατάω», «κοιμάμαι», «περιμένω». Όταν θέλουμε να δείξουμε κάτι που επιθυμούμε ή περιμένουμε να γίνει, τότε χρησιμοποιούμε την υποτακτική έγκληση. Σχηματίζεται βάζοντας μπροστά από το ρήμα το μόριο να. Η υποτακτική παίρνει άρνηση μην. Παραδείγματος χάρη, να περπατάς, ασφίγουμε, φύγουμε, να παίξουμε. Όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε, να προτρέψουμε, να διατάξουμε κάποιον να κάνει κάτι ή να δηλώσουμε ευχή, τότε χρησιμοποιούμε την προστακτική έγκληση. Έχει μόνο δεύτερο ενικό και δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο. Παραδείγματο χάριν. Περπάτα, βρες, κοίταξε, άκου. Παραδείγματα. Περπατάω στο δρόμο με μεγάλη προσοχή. Να περπατάς με το κεφάλι ψηλά. Περπάτα πιο γρήγορα γιατί αργήσαμε.